Η ατμοσφαιρική ρήπανση βλάπτει την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Χαρακτηριστικές ήταν οι εικόνες το Μάρτιο του 2018, οπότε το νησί μας θύμιζε Σαχάρα, με την αφρικανική σκόνη να είναι 10 φορές πάνω από το κανονικό όριο. Ακραίο φαινόμενο με βαρέα μέταλλα να πνίγουν την ατμόσφαιρα. Η ατμοσφαιρική ρήπανση μπαίνει δυνατά στο κάδρο της περιφέρειας Κρήτης με στόχο τη θωράκιση του νησιού απέναντι σε επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το έργο το οποίο θα αναβαθμίσει όλο το περιβάλλον θα έχουμε τις μετρήσεις καθημερινές από το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Θα έχουν τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Πολύ σύντομα θα εγκατασταθούν δύο σταθμοί μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρήπανσης σε Ηράκλειο και Χανιά και συνολικά δύο περιαστικοί σταθμοί σε Πολυτεχνείο και Πανεπιστήμιο Κρήτης. Δεν είναι μόνο αυτή που παράγεται εδώ στο νησί μας από διάφορες δραστηριότητες, τις ρηπογόνες δραστηριότητες. Έχουμε και το φαινόμενο της εισερχόμενης ρήπανσης από το εξωτερικό με την σκόνη από την Αφρική και από τη Μέση Ανατολή. Ένα φαινόμενο το οποίο έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια και το οποίο μας απασχολεί. Ο Σταύρος Αρναουτάκης υπέγραψε το σχετικό έργο ύψος 900.000 ευρώ, το οποίο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Για έργο πνοής έκαναν λόγο ειδικοί, οι οποίοι θα βάλουν στο μικροσκόπιο την καταγραφή των ατμοσφαιρικών ρήπων, ενώ με το σύστημα της συνεχούς καταγραφής θα μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε σχέση με την πηγή προέλευσής τους. Οι μετρήσεις που θα γίνουν είναι απόλυτα σύμφωνες με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε τόσο καταγραφή αερίων όσο και σωματιδιακών ρήπων και θα μπορούμε με αυτές τις μετρήσεις να ταυτοποιήσουμε και τις πηγές από τις οποίες προέρχονται. Μέσω του επιμάχου έργου θα αναβαθμιστούν οι περιαστικοί σταθμοί που λειτουργούν σήμερα σε Κουνουπιδιανά Χανίων και Φινοκαλιά Λασιθίου. Θέλω να πω το πόσο σημαντικό είναι με ένα απλό παράδειγμα για τον κόσμο ότι αν σκεφτεί κανένας ότι σε καθημερινή βάση αναπνέουμε περίπου 12.000 λίτρα αέρα και το αναπνευστικό μας σύστημα λειτουργεί σαν ένα είδος φίλτρου. Αν σκεφτούμε δηλαδή ότι μπορεί αυτός ο αέρας που αναπνέουμε να μην είναι καθαρός, φανταστείτε τώρα το φιλτράρισμα 12.000 λίτρων καθημερινά. Η περιφέρεια Κρήτης θα έχει αναλυτική εικόνα γύρω από τα στοιχεία και θα έχει τη δυνατότητα λήψης μέτρων εφόσον προκύπτουν ζητήματα σε σχέση με την ποιότητα της ατμόσφαιρας.